πλέον από παντού και είναι επικίνδυνο για το τι... Είναι κακό που έχουν κόσμο τα νησιά. Όχι, είναι κακό το ότι έχουν κόσμο τα νησιά και δεν αναπτύσσονται όπως πρέπει. Άλλο αυτό. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Και εντάξει, καμιά ερμηνεία δεν πειράζει να υπάρχουν στα νησιά. Καλησπέρα κύριε Ποταμίτη. Καλησπέρα σας. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Σας ζητήσαμε και είχατε την καλοσύνη να αποδεχτείτε την πρότασή μας να μιλήσουμε λίγο για αυτό που όλοι το βλέπουμε όταν πηγαίνουμε διακοπές στα ελληνικά νησιά, αλλά επειδή δεν είμαστε εκεί δεν μπορούμε ακριβώς να το καταλάβουμε, ότι ο υπερτουρισμός έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στα νησιά μας. Νομίζω ότι είναι μια κοινή αντίληψη, απόλυτα δικαιολογημένη. Ο τουρισμός είναι προφανώς μια εξαιρετικά σημαντική δραστηριότητα για τα νησιά. Και αυτό το οποίο ελπίζει κανείς είναι ότι θα μπορέσει ο τουρισμός να αναπτυχθεί με τρόπο αηφόρο, με τρόπο βιώσιμο. Αυτό βεβαίως απαιτεί την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που ήδη αναδεικνύονται, όπως είναι προβλήματα υποδομών. Για παράδειγμα, προβλήματα που έχουν να κάνουν με την διαθεσιμότητα του νερού. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό, αλλά ακόμα περισσότερο νομίζω προβλήματα που έχουν να κάνουν με την αλλίωση της φυσιογνωμίας του νησιού, εν μέρη λόγω της αύξησης εκτός ιδιοδόμησης, αλλά και λόγω του ότι η ζωή στην οποία είχαν συνηθίσει οι κάτοικοι των νησιών κατά ανάγκη αρχίζει και αλλάζει. Έχουν πάρα πολύ κόσμο που φιλοξενούν, που σημαίνει ότι δεν έχουν την ίδια ηρεμία, την ίδια, πώς να το πούμε, το ίδιο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται. Και αυτές οι πιο ποιοτικές, ας πούμε, επιρροές, πέραν των μετρήσιμων επιρροών, είναι στο δικό μου το μυαλό, αν όχι εξίσου σημαντικές, πάντως πάρα πολύ σημαντικές. Άρα αυτό το οποίο η ελληνική εταιρεία ήθελε να κάνει, προτείνοντας τις Κυκλάδες και ειδικά τα τρία νησιά που ξέρετε, δηλαδή το Λέγανδρο, τη Σύφνο και τη Σέριφο, είναι που να... είναι τρία νησιά που δεν ήταν εξαιρετικά συχνοί τουριστικοί προορισμοί, δεν είχαν πάρα πολύ κόσμο στο παρελθόν. Ήταν δηλαδή τα νησιά που επέλεγες για να είσαι λίγο πιο χαλαρός, ειδικά η Σέριφος και η Φολέγανδρος. Και τώρα ξαφνικά, ειδικά η Σέριφος και η Φολέγανδρος έχουν γίνει, χτίζονται παντού, απ' άκρη σ' άκρη. Ναι, ακριβώς. Και ξέρετε, είναι σαν το παραμύθι με την κότα που έπαιζε τα χρυσά αυγά. Αν σκοτώσουμε αυτή την όρνηθα, πλέον αυτό το οποίο με πολύ κόπο έχει κερδιθεί, δηλαδή μια μεγάλη τουριστική κίνηση, θα χαθεί. Με ανυπολόγιστες συνέπειες για τα νησιά και την Ελλάδα ευρύτερα. Άρα αυτό που προσπαθεί η ελληνική εταιρεία να κάνει και που αναγνωρίζει η Europa Nostra με την αποδοχή της υποψηφιότητας αυτής, τουλάχιστον στα 11 υποψήφια που προηγούνται των 7 που τελικά θα είναι τελικός κατάλογος. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο αυτή τη διαδικασία, τι σημαίνει η ένταξη σε αυτή την λίστα των περιοχών, γιατί διαβάζοντας τη λίστα βλέπει κανείς ότι είναι ιστορικά μνημεία, φρούρια, τέτοια κατά κύριο λόγο μέρη. Αυτό που προσπαθεί. Η Europa Nostra καταρχήν είναι μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που είναι συγκεντρωμένη στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Κληρονομιά και στην προστασία της. Και έχει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που προσπαθεί να κάνει κάθε χρόνο είναι σε μνημεία ή τόπους ή τοποθεσίες που έχουν μια σημαντική αξία για την ευρωπαϊκή κουλτούρα, για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και βρίσκονται σε κατάσταση επικινδυνότητας, προσπαθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να επιλέξει κάποια για τα οποία θα δώσει συμβουλή από ειδικούς για το πώς μπορούν αυτά τα προβλήματα να μετριαστούν ή και να αντιμετωπιστούν. Άρα αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι ένα κτίσμα σαν ένα φρούριο, ας πούμε, ή αν είναι μια τοποθεσία, ή αν έχει κάποια σημαντική σημασία
για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Mm-hmm. Το γεγονός και μόνο ότι οι Κυκλάδες είναι στις 11 που έχουν προεπιλεγεί είναι μια εξαιρετικά σημαντική αναγνώριση αυτής της σημασίας που έχουν οι Κυκλάδες για όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Για τον πολιτισμό της Ευρώπης. Και πώς ορίζεται ότι ένα νησί έχει περάσει πλέον το όριο? Γιατί η Σέριφος, για παράδειγμα, ήταν ένα νησί που με εξαίρεση το Λιβάδι και την χώρα είχε πολύ μικρή ανάπτυξη γύρω-γύρω. Τώρα ξαφνικά έχει ανάπτυξη παντού. Γιατί είναι κακό αυτό το να αποκτά σπίτια και κατοίκους, έστω και παραθεριστές, σε όλη την έκταση του νησιού? Κοιτάξτε, δεν είναι από μόνο του κακό. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να αναδείξουμε είναι ότι αν γίνει με τρόπο που να λιώσει τη φυσιογνωμία, αν επηρεάσει αυτή την πολιτιστική αξία που έχει το νησί για την Ευρώπη, τότε αυτό θα έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Άρα η ανάπτυξη αυτή κατά αυτή δεν είναι ο εχθρός. Η μη βιώσιμη, η μη αηφόρα ανάπτυξη είναι που είναι ο εχθρός. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι η πρόταση των συγκεκριμένων νησιών θα μπορούσε να είναι και άλλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη κόκκινη γραμμή την οποία έχουμε διακρίνει και την έχουν περάσει. Είναι περισσότερο ότι, όπως πολύ εύστοχα είπατε, είναι νησιά τα οποία μέχρι πρόσφατα δεν τα θεωρούσαμε ότι είχαν μεγάλη τουριστική πίεση και ξαφνικά, ακριβώς επειδή είναι πολύ όμορφα νησιά και επειδή έχουν πάρα πολύ μεγάλο πολιτιστικό ενδιαφέρον, έχουν δεχτεί ένα ξαφνικό τουριστικό κύμα. Άρα τι λέμε? Τώρα που υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, που έχει εμφανιστεί αυτός ο κίνδυνος, είναι η στιγμή να πάρουμε μέτρα. Όχι όταν πλέον ίσως είναι πολύ αργά, όπως Φερρυππίν, στη Σαντορίνη, όπου έχει χτιστεί το νησί από τη μια και μέχρι την άλλη, τότε να έρθουμε κάπως να θεραπεύσουμε το πρόβλημα. Ίσως τότε θα είναι πολύ αρκετά αργά. Mm-hmm. Και ίσως δεν θα έλεγα πολύ αργά, αλλά γιατί πιστεύω ότι και η Σαντορίνη έχει τεράστια αξία και με την κατάλληλη μέρη να μπορεί και αυτό το νησί να αποκατασταθεί σε ένα επίπεδο που του αξίζει. Άρα ποια είναι αυτά τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν στα νησιά που ακόμα δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο της Σαντορίνης, κυρίως και μετά της Μυκόνου ή των υπολείπων νησιών που είναι ήδη πυκνοκατοικημένα? Πυκνοδομημένα μάλλον, όχι πυκνοκατοικημένα. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει, ελπίζουμε, στην ανάδειξη των νησιών μεταξύ των 7 πλέον απειλουμένων. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα έχουμε την συνεισφορά ειδικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δεν θέλω να τα προλάβω. Αυτό όμως που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι ένα πολύ πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση έχουν να παίξουν οι τοπικές κοινωνίες και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι εξαιρετικά ευχάριστο και σημαντικό ότι και οι τρεις δήμοι των νησιών που αναφέραμε έχουν αγκαλιάσει αυτή την αίτηση και την υποστηρίζουν. Οι τοπικές κοινωνίες και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πάρα πολλά να πει για τα προβλήματα και ίσως θυμάστε ότι πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες, η Δήμαρχος Ύφνου είχε δημοσιεύσει μια απόφαση, νομίζω, του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο αναφερόταν σε διάφορα θέματα τα οποία θεωρεί ότι απειλούν το νησί της Ύφνου. Και προφανώς, έχοντας εντοπίσει τις απειλές, έχει εντοπίσει και διάφορα μέτρα για την προστασία. Ξέρω εγώ, ένα πράγμα το οποίο έλεγε είναι να μην αφήνεται η πέτρα των νέων κτισμάτων χωρίς επίχρησμα. Ή να μην επιτρέπεται το χτίσιμο των υπόστροφων. Δεν ξέρω αν αυτές είναι οι σωστές λύσεις ή όχι, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι είναι προτάσεις που εισέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να έρθει σε στενή συνεργασία και διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Κύριε Ποταμίτη, σας ευχαριστούμε. Θα το παρακολουθούμε, θα δούμε ποια είναι η εξέλιξη και θα επανέλθουμε για να δούμε και συγκεκριμένες λύσεις. Γιατί είναι αλήθεια ότι δεν πρέπει να χαθεί αυτό που έχουμε. Και ακόμα και ως επιχειρηματικό εντελώς, άμα το δούμε, δεν πρέπει να χαλάσουμε το προϊόν που προσφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.